Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είναι μια δύσκολη ώρα, ίσως για να μην συμβεί και υπογλυκαιμία. Και θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στο επόμενο κλινικό φροντιστήριο. Επειδή υπάρχουν διάφορα κατά καιρούς, ακούω διάφορα πράγματα για το τι είναι υπογλυκαιμία και πολλοί τα μπερδεύουν και γίνονται ορισμένες, ας το πούμε, όχι καλά κατανοητά τα πράγματα και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Η υπογλυκαιμία είναι ένα πράγμα, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα συμβεί η υπογλυκαιμία. Η υπογλυκαιμία είναι η αυξημένη δράση, είναι το βιολογικό αποτέλεσμα, αν θέλετε, της αυξημένης δράσης της ινσουλίνης. Ποτέ και πουθενά αλλού δεν θα συμβεί υπογλυκαιμία. Σε καμία περίπτωση. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος, για να μπορέσει να παράσχει τη γλυκόζη που χρειάζεται. Κυρίως στον εγκέφαλο, όπως ακούω στη συνέχεια από τον κύριο Μπακατσέλο. Και γιατί μας απασχολεί η υπογλυκαιμία? Γιατί αν το πάρετε από μία άποψη, αν το σκεφτείτε, ποιος μας αποτρέπει από το να ρυθμίσουμε οριστικά το ζάχαρο, το σαχαρό διαβήτη? Ο μόνος παράγοντας, η μόνη παρενέργεια είναι η υπογλυκαιμία. Αν δεν υπήρχε η υπογλυκαιμία στη μέση, θα δίναμε 1000 μονάδες ινσουλίνης και το πρόβλημα θα τελείωνε. Δεν το κάνουμε, γιατί σαν επιπλοκή της ινσουλινοθεραπείας ή της οποιασδήποτε θεραπείας, είναι η υπογλυκαιμία. Και όχι μόνο, αυτό, πάμε και παραπέρα. Γιατί τα διάφορα guidelines τα οποία ακούτε, κατευθυντήριες οδηγίες εδώ, κατευθυντήριες οδηγίες εκεί, παραπέρα, όχι 6, όχι 6,5, όχι 7, 8, 9 λένε μερικοί, εδώ, εκεί, παραπέρα, γιατί φοβόμαστε, λέει, την υπογλυκαιμία. Και θα πρέπει να την προσέχουμε, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας, που έχουν και άλλα προβλήματα, και θέλουμε η γλυκοζηλιωμένη ομοσφαιρίνη για το φόβο της υπογλυκαιμίας να είναι ψηλότερη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για πολλά, είτε άτομα με διαβήτη, είτε για τους συγγενείς τους, είναι πραγματικά μια εμπειρία ζωής. Για τα άτομα, γιατί πολλές φορές μια σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να έχει μια μεγάλη ψυχολογική επίδραση και να αναστείλει στη συνέχεια την προσπάθεια για καλή ρύθμιση. Για την οικογένειά τους, ναι, το κλείνετε λίγο. Λοιπόν, για την οικογένειά τους, αν μπαίνετε και στα site και διαβάζετε, ήταν η άλλη, η οποία ήταν 7 χρονών κοριτσάκι και ξαφνικά εκεί που καθόντουσαν να φάνε, το μεσημέρι βλέπει τον πατέρα της να πέφτει ανέστητος. Δεν καταλάβαινε βέβαια τι είχε. Νόμιζε ότι πέθανε. Προς μεγάλη της έκπληξη βέβαια, 2 ώρες μετά ο πατέρας γύρισε όλος ζώντανος και μια χαρά, γιατί τι είχε συμβεί? Είχε συμβεί υπογλυκαιμία στον πατέρα και το κοριτσάκι νόμιζε ότι τέλος πάντων ο πατέρας μπορεί να έχει μια κατάληξη. Η συνέβεια βέβαια του πράγματος είναι ότι αυτό το κοριτσάκι έγινε η πρόεδρος της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Και ένας από τους κύριους ερευνητές που θα τον αναφέρει και ο Μπακατσέλος, ο Κράιερ, που βοήθησε πολύ στο να καταλάβουμε τι είναι υπογλυκαιμία και τι σημαίνει για όλους μας, βλέπετε ότι όταν ήταν νέος γιατρός είχε και αυτός κάποιο όνειρο να θεραπεύσει τον σαχαρό διαβήτη. Ωστόσο, στη συνέχεια ασχολήθηκε κυρίως με την υπογλυκαιμία, γιατί πραγματικά η υπογλυκαιμία είναι ένας εφιάλτης για τα άτομα με σαχαρό διαβήτη. Και αυτό συμβαίνει κυρίως από εμάς. Το λάθος είναι δικό μας. Γιατί ακόμα και σήμερα ισχύει αυτή η ρίση του Τζόσλιν, ότι την ινσουλίνη ακόμα και σήμερα τη δίνουμε σε λάθος τόπο, λάθος χρόνο και λάθος δόση. Στόχος μας, και το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, ότι είναι ένα πράγμα στη θεραπεία του διαβήτη. Στόχος μας είναι να φέρουμε την γλυκοζηλιωμένη όσο δυνατόν πιο χαμηλά,
όσο πιο δυνατόν πιο κοντά στις φυσιολογικές τιμές που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι, με το λιγότερο κόστος από πλευράς υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Αυτός είναι ο στόχος της θεραπείας. Εδώ θα σταματήσω εγώ για να συνεχίσουμε ένα κλινικό φροντιστήριο. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μπακατσέλο, μια συζήτηση μεταξύ μας, αλλά μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και εσείς, αν θέλετε, να σταματάμε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια παρουσίαση, μια ακόμα παρουσίαση, αλλά να γίνει μια διαδραστική συζήτηση ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και να λύσουμε όποιες τυχόν απορίες υπάρχουν και όποιες τυχόν αμφιβολίες. Καταρχήν θα κάνει μια εισαγωγή ο κ. Μπακατσέλος, σε ορισμένα βασικά πράγματα, στο τι είναι η υπογλυκαιμία και στο counter regulation, στις πώς διορθώνεται, τι μηχανισμούς έχει ο οργανισμός του ανθρώπου για να διορθώσει την υπογλυκαιμία. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που αυτή την ώρα είστε εδώ για να ακούσετε αυτή την ομιλία Παύλα Κλινικό Φροντιστήριο. Ακούγεται. Και την αφιερώνω και σε όλους αυτούς που με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ σήμερα, και ιδιαίτερα σε έναν άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια ήρθε στη ζωή μου και μου χάρισε χρώματα, ο οποίος δεν μπόρεσε βέβαια να είναι αυτή τη στιγμή εδώ, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, αλλά νομίζω ότι θα το δει από το διαδίκτυο. Και πάμε στην πρώτη, στο νούμερο ένα, να δούμε γιατί δεν παθαίνει ένας άνθρωπος υπογλυκαιμία, φυσιολογικά, γιατί η γλυκόζη είναι τόσο απαραίτητη και με ποιους μηχανισμούς ο φυσιολογικός μας οργανισμός δεν επιτρέπει το ζάχαρο να πέσει κάτω από ένα ορισμένο όριο, κάτω από 70 μιλιγκράμμ, που από εκεί και κάτω πλέον ο εγκέφαλος αρχίζει να μην λειτουργεί σωστά. Βλέπετε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια πως ο εγκέφαλος χρειάζεται μία συνεχή παροχή καυσίμου και αυτό το καύσιμο είναι η γλυκόζη. Διότι ο εγκέφαλος υπό φυσιολογικές συνθήκες καίει μόνο γλυκόζη, εκτός σε κάποιες περιπτώσεις παρατεταμένες της νηστείας, μπορεί να χρησιμοποιήσει και κετονικά σώματα. Εμείς οι γιατροί που ασχολούμαστε με τον ζαχαρόδι διαβήτη πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά εξοικειωμένοι με τους εξής όρους. Όπως είπε ο κύριος Δάγκυλος, η υπογλυκαιμία είναι αποτέλεσμα της δράσης μόνο της ινσουλίνης. Και όταν λέμε υπογλυκαιμία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον όρο κλινική υπογλυκαιμία. Κλινική υπογλυκαιμία είναι εκείνη η κατάσταση που υπάρχουν συμπτώματα υπογλυκαιμίας, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια, τα οποία ανατάσσονται με την χορήγηση γλυκόζης. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι τιμές ζαχάρου είναι χαμηλές κάτω, όπως σας είπα, από 70. Έναν άλλον όρο που θα τον δείτε συχνά και τον παίρνετε στα χέρια σας, στα εργαστηριακά, πολλές φορές από το εργαστήριο που παίρνετε, τον όρο βιοχημική υπογλυκαιμία. Τι σημαίνει? Είναι αυτό, είναι η τιμή που βρίσκει το εργαστήριο μετρώντας το ζάχαρο στο αίμα, και είναι επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, διότι πλέον δεν μετράμε ολικό αίμα όπως παλιότερα κάτω από 50, κάτω από 58. Αυτό λέγεται βιοχημική υπογλυκαιμία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα το ίδιο με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει αυτό, ούτε αυτό αυτό. Διότι ένα 40% τουλάχιστον των ατόμων που έχουν τιμή γλυκόζης κάτω από 58, δεν έχουν κλινική υπογλυκαιμία, δεν έχουν συμπτώματα. Αυτό λέγεται βιοχημική υπογλυκαιμία. Και ποια είναι αυτά τα άτομα τα οποία δεν έχουν κλινικά συμπτώματα, δεν έχουν βιοχημική υπογλυκαιμία? Είναι αυτά τα οποία έχουν αυτό εδώ το πράγμα. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μηχανισμός ή οι μηχανισμοί που έχει ο φυσιολογικός οργανισμός να αντιρροπήσει την υπογλυκαιμία
Δηλαδή η έκρηση των αντιρροπιστικών ορμονών της ινσουλίνης γίνεται όχι στα επίπεδα που έπρεπε, αλλά γίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης και όταν εκρίνονται αυτές οι αντιρροπιστικές ορμόνες είναι και μειωμένες σε ποσότητα, ενώ η έκρηση του πρώτου αμυντικού μηχανισμού της γλυκαγόνης είναι μηδενική. Αυτό λέγεται μειονεκτική αντιρρόπηση υπογλυκαιμίας. Και αποτέλεσμα αυτής της μειονεκτικής αντιρρόπησης υπογλυκαιμίας και όχι μόνο, έχουμε αυτό εδώ το σύνδρομο που λέγεται ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα άτομα αυτά έχουν αδυναμία να αντιληφθούν ότι έρχεται η θύελα, ότι έρχεται η υπογλυκαιμία. Είτε έχουν είτε δεν έχουν συμπτώματα. Δεν το αντιλαμβάνονται. Και έτσι είναι επιρρεπής το ζάχαρο να πέσει ακόμα χαμηλότερα και να πέσουν σε πιο σοβαρή κατάσταση ανεπάρκειας γλυκόζης του εγκεφάλου. Δεν το αντιλαμβάνονται και δεν μπορούν να διορθώσουν από μόνοι τους την υπογλυκαιμία. Και αυτά τα άτομα έχουν 25 φορές περισσότερο κίνδυνο από ότι αυτά τα οποία δεν έχουν μειονεκτική αντιρρόπηση να εμφανίσουν σοβαρή υπογλυκαιμία που θα δείτε στη συνέχεια τι σημαίνει σοβαρή υπογλυκαιμία. Δηλαδή, Σπύρο, μισό λεπτό, για να τα εξηγούμε. Μας λες δηλαδή ότι η υπογλυκαιμία θα εκδηλωθεί όταν το ζάχαρο θα είναι κάτω από τα 58. Αυτό ορίζεται βιοχημική υπογλυκαιμία. Άρα ξέρετε από το πώς ορίζεται. Η υπογλυκαιμία για να εκδηλωθεί, σύμφωνα με το όριο το οποίο έβαλες, είναι το 58. Ναι, αυτό είναι βιοχημική. Ναι, εντάξει. Κλινική υπογλυκαιμία λέμε ότι αρχίζει η διαδικασία από 70 δηλαδή, και κάτω. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς λέμε κάτω από 70, βάζοντας κάποιο όριο ασφαλείας ενδεχομένως. Ναι. Αυτό θέλω να καταλάβει το ακροατήριο, ότι εμείς η υπογλυκαιμία θα εκδηλωθεί σε ζάχαρο, όπως ανέφερε, κάτω από 58. Εμείς ορίζουμε μεν υπογλυκαιμία σαν κάτω από 70, αλλά το όριο ασφαλείας αυτό μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει και 80 ενδεχομένως. Ναι, ναι, μπορεί να αλλάξει. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει κάποιο, θα το σχολιάσουμε αυτό παρακάτω. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει ο κύριος Δάγγελος. Έχετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτούς τους τέσσερις όρους? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος ασχολείται με το διαβήτη πρέπει να ξέρει. Και στις εξετάσεις ειδικότητας παθολογίας που λέμε, πολύ συχνά ρωτάμε τι είναι κλινική υπογλυκαιμία. Δεν απαντούμε πάντα σωστά. Το 30% δεν απαντά. Και όταν του λες τι σημαίνει βιοχημική υπογλυκαιμία, δεν ξέρει να απαντήσει. Ούτε καν ξέρουν τον όρο ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία είναι αυτό που οδηγεί τα άτομα που έχει σοβαρή υπογλυκαιμία. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος του γιατρού, αλλά και του ασθενούς, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Έχετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό? Πάμε τώρα. Η υπογλυκαιμία είναι πιο συχνή στο διαβήτη τύπου 1. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, ο διαβήτης τύπου 1 εξ ορισμού έχει χάσει 2 αμυντικούς μηχανισμούς βασικούς που αντιρροπούν τη δράση της ινσουλίνης. Και επομένως είναι πιο ευαίσθητη στην υπογλυκαιμία. Όμως η υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί και στον διαβήτη τύπο 2 που είναι σε θεραπεία με φάρμακα που αυξάνουν την έκρηση της ινσουλίνης ή είναι σε ινσουλινοθεραπεία. Και μάλιστα μπορεί να μην είναι τόσο συχνή, αλλά είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι στο διαβήτη τύπο 1, διότι ο διαβήτης τύπο 2 είναι μεγάλης ηλικίας άτομο, έχει καρδιαγγειακή νόσο και η υπογλυκαιμία που θα εμφανίσει, ιδιαίτερα αν είναι μέτρια και προς το σοβαρή, αποτελεί ένα τεστ κοπόσιος πλήρες για το μυοκάρδιο. Και αυτό μπορεί να είναι μοιραίο για τον ασθενή, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Και όπως σας είπε ο κύριος Διδάγγελος, ωραία, και τι έγινε? Υπογλυκαιμία. Είναι τόσο σοβαρό αυτό το πρόβλημα? Είναι τόσο σοβαρό. Διότι αν δεν υπήρχε υπογλυκαιμία, δεν θα μιλούσαμε, δεν θα κάναμε συνέδρια για το διαβήτη. Ναι. Γιατί θα είχαμε ινσουλίνη και θα παίρναμε 500 μονάδες, 200 μονάδες, 1000 μονάδες, 10 φάρμακα και θα ρυθμίζαμε το ζάχαρο στο 100, στο 80, στο 75 και δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεν ψάχναμε να βρούμε ινσουλίνη σε έξυπνες καινούριες, οι οποίες λέμε να ρυθμίζουν, να πετυχαίνουμε το ζάχαρο, αλλά να έχουμε μειωμένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Βγάζουμε καινούργια φάρμακα έξυπνα, τα οποία προκαλούν μείωση της γλυκόζης, βελτίωση της γλυκοζημένης υπογλυκαιμίας, αλλά με μειωμένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας ή καθόλου κίνδυνο υπογλυκαιμίας.
διότι αυτός είναι ο στόχος. Δέστε τι μεγάλο πρόβλημα είναι η υπογλυκαιμία. Εδώ βλέπετε ότι λένε το 70%, το 72% στην Αγγλία έγινε αυτό, το 72% των GP-δων, των γενικών γιατρών, λέει σε μια μελέτη που έγινε ότι θα μπορούσα να ρυθμίσω πολύ καλύτερα τους διαβητικούς μου εάν δεν υπήρχε υπογλυκαιμία. Και αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο στους ειδικούς γιατρούς, το 79%. Επομένως βλέπετε πόσο σοβαρός είναι αυτό που λέγεται υπογλυκαιμία, που είναι το αντίπαλο δέος της ρύθμισης του διαβήτη. Και είναι, τι επιπτώσεις έχει αυτή η υπογλυκαιμία. Απλώς εδώ σε μια διαφάνεια σας δείχνω ένα επεισόδιο μη σοβαρής υπογλυκαιμίας, μια μέτρια υπογλυκαιμία. Δες τι επιπτώσεις έχει. Άμεση επίδραση λόγω μειωμένης παραγωγικότητας. Ένα παράδειγμα σας δείχνω. Απώλεια παραγωγικότητας έως $90 στη Γερμανία, στην Αμερική έγινε αυτή η μελέτη, ανά επεισόδιο. Γιατί μετά από ένα ημερήσιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, το 18% αυτών που παθαίνουν ένα μέτρο επεισόδιο χάνουν 10 ώρες δουλειάς, το 24% χάνει ένα σοβαρό ραντεβού που έχει deadline. Και μετά από ένα νυχτερινό επεισόδιο υπογλυκαιμίας, το 23% φτάνει αργά ή καθόλου στη δουλειά, το 32% χάνουν μια συνάντηση και χάνονται τελικά 15 ώρες δουλειάς. Αυτό είναι το κόστος ενός μέτρου επεισοδίου. Και το οικονομικό κόστος, βλέπετε εδώ, όταν κάποιος παθαίνει μια υπογλυκαιμία, καταναλώνει περίπου 6 επιπλέον ταινίες μέσα σε 7 μέρες, μειώνει, επειδή έπαθε την υπογλυκαιμία, σχεδόν το σύνολο των ασθενών, 25% των μονάδων ινσουλίνης, χωρίς να είναι αυτό απαραίτητο, διότι πιστεύει ότι αυτό φταίει, ενώ δεν φταίει πάντα αυτό. Και ξοδεύει αρκετά χρήματα για να πάει στο γιατρό ή να πάει στο νοσοκομείο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό της υπογλυκαιμίας. Πάμε στην αρχή. Και πάω στο δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Διδάγγελος όσον αφορά την αντιρρόπηση. Δηλαδή, τι μηχανισμούς έχει ο ανθρώπινος μηχανισμός, ο ανθρώπινος οργανισμός και δεν παθαίνει υπογλυκαιμία ή δεν έχει πολύ υψηλό ζάχαρο και κρατάει ένα ζάχαρο μέσα σε ένα στενό όριο των 80 με 100-110 μιλιγκράμμ της 100. Αυτό λέγεται αντιρρόπηση, Kinder Regulation. Αυτό εδώ είναι ένα σχήμα που πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας πάντα, που είναι η φυσιολογική αντιρρόπηση. Είναι η διάφορη φρουρή που έχει βάλει αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο στα διάφορα σημεία του σώματός τους, τα οποία έχουν στήσει καραούλι. Και βλέπουν, αν το ζάχαρο πέσει, τότε κάνουν την αντίστοιχη κίνηση, διορθωτική. Και το πρώτο που έχει μπροστά, πώς λέγονται αυτό, στις επάλξεις, είναι το β' κύτταρο. Γιατί όταν η γλυκόζη αρχίζει να γλιστράει προς τα κάτω, φτάνει περίπου από τα 100, αρχίζει σιγά και πέφτει κοντά στα 80, 82, 83. Αυτή την κατηφόρα την αντιλαμβάνεται ο οργανισμός και λαμβάνει αυτό που είπε ο Διδάγγελος, μία πρόληψη για να μην γίνουν τα πράγματα πιο σοβαρά. Για να μην φτάσει σε αυτό που λέμε κλινική υπογλυκαιμία στο 58-60 μιλιγκράμμ. Και τι κάνει. Το β' κύτταρο είναι ο πρώτος στις επάλξεις και αρχίζει να μειώνει την έκρηξη της ινσουλίνης. Άρα πρέπει να υπάρχει β' κύτταρο να αμυνθεί στην έλευση της υπογλυκαιμίας. Ο τύπου 1 δεν έχει β' κύτταρο. Γι' αυτό είναι πιο συχνή στον τύπο 1 υπογλυκαιμία. Διότι έχει χάσει τον πρώτο και πιο σοβαρό αμυντικό μηχανισμό που σταματάει την κατρακύλα για να μην φτάσουν τα πράγματα σε πιο σοβαρά
επίπεδα, χαμηλά επίπεδα. Ο δεύτερος φύλακας βρίσκεται και αυτός μέσα στο πάγκριας. Το πάγκριας, τα νησίδια του Λάγκερχανς, έχουν πάρα πολύ μεγάλη πλούσια αιμάτωση, πάρα πολλά τριχοειδή, όπως και ο νεφρός, όπως και άλλα όργανα τα οποία είναι ευγενή. Και το αλφα-κύτταρο αντιλαμβάνεται, και αυτό το αντιλαμβάνεται διότι είναι γείτονας με το β-κύτταρο και είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι, και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Όταν το β-κύτταρο αντιλαμβάνεται ότι το ζάχαρο πέφτει και σταματάει να εκρίνει ινσουλίνη, αυτά τα επίπεδα ινσουλίνης που είναι δίπλα στο α-κύτταρο, τα οποία σιγά σιγά γλιστράν προς τα κάτω, το αντιλαμβάνεται το α-κύτταρο που είναι δίπλα του. Δηλαδή εγώ είμαι εδώ σε ένα κάμπινγκ και ο φίλος μου είναι λίγο πιο μπροστά. Η σκηνή δικιά μου είναι πίσω. Δεν βλέπω πολύ καλά μπροστά. Ο μπροστά βλέπει να έρχεται η θύελα και αρχίζει να μαζεύει τα πράγματά του. Εγώ βλέπω ότι αυτός μαζεύει και αρχίζω και εγώ να κάνω τις αντίστοιχες κινήσεις. Εγώ τι κινήσεις κάνω? Βάζω φραγμούς να μην έρθει σε μένα η θύελα. Το α-κύτταρο δηλαδή αντιλαμβάνεται τη μείωση της γλυκόζης που υπάρχει δίπλα του και αρχίζει να σηκώνει τείχους. Τι? Να βγάζει την πιο ισχυρή αντιινσουλινική ορμόνη που είναι η γλυκαγόνη. Είναι ο δεύτερος αμυντικός μηχανισμός. Αυτόν τον μηχανισμό, δυστυχώς και αυτόν, ο τύπο 1, μετά από 2-5 χρόνια που εμφανιστεί, τον έχει χάσει. Δεν αντιδρά το β-κύτταρο στην πτώση της γλυκόζης στο πλάσμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί, αλλά ο κυριότερος μηχανισμός είναι γιατί δεν έχει το γείτονα να τον προειδοποιήσει. Δηλαδή δεν έχει β-κύτταρο, το οποίο β-κύτταρο μειώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης, να το καταλάβει για να βγει. Ενώ σε άλλα ερεθίσματα το α-κύτταρο δουλεύει μια χαρά. Εάν του δώσετε παραδείγματος χάρη αργινίνη, βγάζει γλυκαγόνη στα ύψη, όπως τα φυσιολογικά άτομα. Αλλά στην υπογλυκαιμία δεν αντιδρά, διότι δεν βλέπει την σταδιακή μείωση της ινσουλίνης που γίνεται γύρω του. Διότι είπε ο κ. Ζητάνιος ότι σήμερα την ινσουλίνη την δίνουμε όχι σωστά, όχι με τον σωστό τρόπο, δεν μπορούμε φυσιολογικά να υποκαταστήσουμε τον φυσιολογικό μας οργανισμό, αυτόν που μας έδωσε ο Θεός. Τι κάνει? Βγάζει την ινσουλίνη άμεσα και πάει μέσα στην πηλαία. Εμάς πάει, έρχεται γύρα, έρχεται εδώ και μετά, όπως πάει στο σπλήνα, πάει και στο ύπαρ την ίδια ποσότητα. Ενώ η πρώτη έκρηση ινσουλίνης και γλυκαγόνης πάνε κατευθείαν στο ύπαρ. Άρα λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι ο τύπο 1 έχει χάσει και τον δεύτερο μηχανισμό άμυνας, που είναι η γλυκαγόνη. Και επομένως, πλέον εξαρτάται από τον τρίτο μηχανισμό άμυνας, που είναι ο μυελός των επινεφριδίων, που και αυτός έχει μεγάλη αιμάτωση, όπως και το πάγκρετο, όπως και τα νησίδια του Λάγκερχαρτς. Και βγάζει αδρεναλίνη, που είναι η δεύτερη αντιρροπιστική ορμόνη, η οποία αδρεναλίνη, ξέρετε, κάνει γλυκογονόλυση. Όχι νεογλυκογέννηση, γλυκογονόλυση. Και ανεβάζει γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα για να τα επαναφέρει στο φυσιολογικό. Και επειδή, η γλυκόζη για να φτάσει να ερεθιστεί, ο μυελός των επινεφριδίων έχει πέσει ακόμη πιο χαμηλά εν σχέση με εδώ, όπως θα δείτε στη συνέχεια, και ο φλοιός των επινεφριδίων το αντιλαμβάνεται και βγάζει ορμόνες στην αυξητική και την κορτιζόλη. Λίγο καθυστερημένα, οι οποίες δρούν με έναν τρόπο πιο αργό, βραδύ, έχουν αυξημένη αντιινσουλινική δράση, αυξάνουν τα επίπεδα της γλυκόζης, αλλά όταν είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα και πιο παρατεταμένη η γλυκόζη χαμηλά. Και αν πέσουν ακόμα πιο χαμηλά τα επίπεδα, η ίδια η γλυκόζη την αντιλαμβάνονται υποδοχής που έχει το πύλιο υπατικό σύστημα και έχει έναν αυτορυθμιστικό μηχανισμό όταν πέσουν πάρα πολύ χαμηλά. Και τελευταία, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι νευρομεταφορείς, όπως είναι η β' εντορφίνη από το κεντρικό νευρικό σύστημα, το αυτόνομο νευρικό σύστημα, τα οποία συμβάλλουν σε αυτό εδώ.
να επανέλθει η γλυκόζη στα φυσιολογικά. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχει πάρα πολλούς φύλακες και έτσι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση το ζάχαρο να πέσει κάτω από 70. Αν όλοι δουλεύουν σωστά. Αυτό που σας είπα, δέστε αυτό που είπε ο κύριος Διδάγγελος. Βλέπετε εδώ ότι σας είπα και προηγουμένως ότι η κλινική υπογλυκαιμία είναι εδώ, στα 57,6, στα 58 δηλαδή μιλιγκράμμ. Διότι εδώ εμφανίζονται τα συμπτώματα τα οποία οφείλονται στην πληθώρα των ορμονών που έβγαλε ο οργανισμός στην κυκλοφορία για να ανεβάσει το ζάχαρο και κυρίως τις ορμόνες του μυελού των υπερφυδίων που είναι η αδρεναλίνη αλλά και η νοραδρεναλίνη. Όταν το ζάχαρο αρχίζει να πέφτει προς τα κάτω, σας είπα, βλέπετε στο 83 μιλιγκράμμ, αρχίζει το β' κύτταρο να αναστέλει, να μειώνει και να καταργεί την έκρησή του. Όταν πέσει στα 68, το α' κύτταρο βγάζει γλυκαγόνη. Όταν πέσει στα 66, κάτω από 70 που λέμε είναι υπογλυκαιμία, γιατί δεν θέλουμε να πέσει εδώ, βγαίνει ο τρίτος αμυντικός μηχανισμός που είναι η αδρεναλίνη και εδώ οι υπόλοιπες αυξητικές ορμόνες. Από εδώ, από το 70 μέχρι εδώ που είναι το 58, αυτό εμείς παλιότερο το λέγαμε υπογλυκαιμία, τώρα άλλαξε ο όρος και λέγεται μία κατάσταση που λέγεται alert στην υπογλυκαιμία, δηλαδή μία προειδοποιητική κατάσταση που έρχεται η υπογλυκαιμία και έτσι βγάζουν νερούς και δεν αφήνουν να πέσει χαμηλά, δηλαδή αυτό που λέμε, που είπε ο κύριος Δάγκλος, η προειδοποίηση. Και αν πέσει το ζάχαρο εδώ που είναι στα 50, εδώ και κάτω αρχίζει ο εγκέφαλος πλέον να μην λειτουργεί σωστά. Διότι η γλυκόζη που παίρνει είναι τόσο λίγη και πλέον έρχεται μία δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και εμφανίζονται συμπτώματα ανεπάρκειας της λειτουργίας του εγκεφάλου και έχουμε τα λεγόμενα νευρογλυκοπενικά συμπτώματα που θα δείτε στη συνέχεια. Τώρα, η τροποποιημένη αντιρρόπηση της γλυκόζης στο διαβήτη τύπου 1, σας την είπα, για να μην σας καθυστερώ, είναι αυτό εδώ πέρα, να το περάσουμε γρήγορα. Δεν έχουμε ινσουλίνη, δεν έχουμε γλυκαγόνη, έχουμε αδρεναλίνη, έχουμε αυξητική ορμόνη και επομένως η γλυκόζη επάνω δόσης δεν είναι φυσιολογική. Και πάμε σε μια πιο βαριά κατάσταση που εμφανίζεται στους διαβητικούς τύπου 1 κυρίως, αλλά και στους διαβητικούς τύπου 2 όταν έχουν πολλά χρόνια διαβήτη και έχει εξαντληθεί και αυτονών το πάγκρεας, που λέγεται ελαττωματική αντιρρόπηση, που σας είπα τους όρους. Κλινική, βιοχημική, ελαττωματική αντιρρόπωση, ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία στην αρχή. Τι είναι αυτό? Όταν πέφτει η γλυκόζη, δεν έχουμε ινσουλίνη, δεν έχουμε γλυκαγόνη. Δέστε εδώ, φεύγει και η τέταρτη αμυντική ικανότητα του οργανισμού ή μειώνεται η αντίστασή της. Δεν έχουμε αύξηση της αδρεναλίνης ή έχουμε αύξηση της αδρεναλίνης, αλλά η ποσότητά της αντί να είναι 800 πικογάμα είναι 400. Και αντί να βγει στα 68 μιλιγκράμμ που είδατε προηγουμένως, αν σας πάω λίγο πίσω, βλέπετε η αδρεναλίνη είναι στα 67. Έτσι δεν είναι εδώ? Γιατί δεν δείχνει αυτό? Εδώ. Αντί να βγει εδώ, βγαίνει εδώ και μειωμένη και καθυστερημένη. Επομένως βλέπετε ότι πάσχει και ο τέταρτος αμυντικός μηχανισμός. Αυτό λέγεται ελαττωματική αντιρρόπηση της γλυκόζης. Ελαττωματική αντιρρόπηση της γλυκόζης, ναι. Και δεν έχουμε υπογλυκαιμία. Συγκρατήστε το αυτό που λέει ο κ. Μπακατσέρος, γιατί θα τον ρωτήσουμε κάτι στη συνέχεια για την αδρεναλίνη. Έχουμε μόνο την αυξητική ορμόνη και την κορτιζόλη και έτσι είναι επιρρεπής για σοβαρότερη υπογλυκαιμία. Και όταν έχουμε ελαττωματικό αντιρρόπηση υπογλυκαιμίας, σας είπα ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής υπογλυκαιμίας 25%. Και αν είναι άτυχος να έχει και το σύνδρομο της ανεπίγνωσης υπογλυκαιμίας, τότε το 25 γίνεται επί 6. Πόσο? 150% αύξηση του κινδύνου σοβαρής υπογλυκαιμίας του διαβήτη τύπου 1.
Εδώ, για να μην σας κουράζω, είναι ένα κλαμπ που προκαλούμε υπογλυκαιμία. Εμείς απ' έξω, δίνοντας μία ποσότητα γλυκόζης και δίνουμε ινσουλίνη ενδοφλεβίως. Και ρίχνουμε τη γλυκόζη step to step. Από εδώ το πάμε εδώ, κρατάμε περίπου μία ώρα σε αυτό το επίπεδο. Πάμε εδώ, μετά πάμε εδώ, μετά πάμε εδώ, μετά πάμε εδώ. Και τα άτομα τα οποία είναι το άσπρο είναι αυτά τα οποία είναι φυσιολογικά, που έχουν φυσιολογικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Και το μαύρο είναι τα διαβητικά, με και όχι νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Το CD λέγεται νευροπάθεια αυτονόμου νευρικού συστήματος. Τα επίπεδα ινσουλίνης και στα φυσιολογικά και στα διαβητικά στο πλάσμα είναι το ίδιο ότι τη χορηγούμε εμείς απ' έξω. Δέστε την αδρεναλίνη, τα φυσιολογικά άτομα σιγά σιγά το άσπρο στα 180 λεπτά, δηλαδή εδώ όταν το ζάχαρο είναι στα 3,5, 3,5 είναι 3,10,30, 3,8,54, διότι ένα μιλιμόλ είναι 18,54 και το μισό 9,63. Είναι αυτό που σας είπα. Δέστε, αρχίζει να βγάζει αδρεναλίνη. Όταν πέσουν πιο κάτω στα 240 λεπτά εδώ, όταν το ζάχαρο πέσει στο 54, εδώ τα συμπτώματα και ενώ εδώ η αδρεναλίνη εμφανίζονται τα συμπτώματα και ακόμα περισσότερο. Δέστε, αυτοί που έχουν διαβήτη με και όχι νευροπάθεια, πόσο μειωμένη έκρηση αδρεναλίνης έχουν. Και δέστε πότε αρχίζουν να τη βγάζουν. Στα 240 λεπτά αρχίζει να ανεβαίνει εν σχέση με το 180 εδώ. 240 λεπτά είναι εδώ, δηλαδή εδώ. Αν πάτε εδώ, είναι κάτω από το 54, κάτω από το 50. Και δέστε ότι τα φυσιολογικά άτομα πώς ανεβάζουν τη γλυκαγόνη, ενώ τα άτομα με διαβήτη φλάττει η γλυκαγόνη. Και στο διαβήτη τύπο 2 εμφανίζεται αυτό όταν είναι παρατεταμένη η διάρκεια της νόσου. Και τι εμφανίζουν? Δεν έχουν ινσουλίνη, δεν μειώνεται η ινσουλίνη, διότι δεν έχουν β' κύτταρο και έχουν υπερινσουλμία λόγω του ότι εμείς τη χορηγούμε με τον τρόπο που τη χορηγούμε. Δεν αυξάνονται οι γλυκαγόνοι, διότι δεν υπάρχει ο γείτονας να δώσει το ένωσμα και η αδρεναλίνη είναι μειωμένη, καθυστερημένη, μειωμένη, όπως και στον τύπο 1. Εδώ είναι το αντίστοιχο κλάμ στο διαβήτη τύπο 2. Ναι, να προχωρήσουμε λίγο, Σπύρο, πάμε στο επόμενο. Στα συμπτώματα. Στα συμπτώματα. Λίγο συμπτώματα. Γύρνα στην αρχή λίγο, αν θέλεις. Συμπτώματα και συχνότητα. Πάμε στο 4. Επειδή γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες... Υπάρχει κάποια ερώτηση μήπως, κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι μέχρι εδώ? Προσπαθώ να τα πω όσο γίνεται απλά. Πάντως πρέπει να παρακολουθήσετε πολύ τα slides, διότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Να σας μείνουν οι εικόνες, διότι για να γίνουν αυτά τα slides έγινε με πολύ κόπο για να είναι διδακτικά για μας και για μένα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, η κυρία Γιαννουλάκη. Για το μηχανισμό της αντιρρόπησης όσο αφορά την αδρεναλίνη. Η ερώτησή μου είναι εξής. Επειδή είπατε ότι κύριος μηχανισμός όσο αφορά την αδρεναλίνη είναι ότι αυξάνει τη γλυκογονόληση, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο αυτό. Προειδοποιεί για τον ασθενή και λέει ότι έχει υπογλυκαιμία, πάρει να πάρει γλυκόζη. Μάλιστα. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι εξής. Αν ένα ασθενή τύπου 1, δεκαετίας, ο οποίος κάνει δίαιτα, ακολουθεί δίαιτα πολύ χαμηλής υδατάνθρακες, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά δεν έχουμε υπατικό γλυκογόνο, εξαντλείται. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ίσως να καταργεί και το μηχανισμό της αδρεναλίνης, η ερώτησή μου? Όχι, είναι. Τον μηχανισμό της αδρεναλίνης δεν τον καταλήγει, διότι η γλυκόζη που θα πέσει θα διαγερθεί. Όμως όταν η αδρεναλίνη ανεβεί, αν ο ασθενής δεν έχει αποθήκες γεμάτες γλυκαγόνες, δεν θα ανεβεί τόσο εύκολα η γλυκόζη όπως αυτόν που έχει αρκετές αποθήκες. Αλλά για να εξαντληθούν οι αποθήκες σε γλυκαγόνο, διότι ο ασθενής κάνει νέο γλυκογένεση, όταν εμείς στερούμε την γλυκόζη απ' έξω και τρώει λίπος, πρωτεΐνες κλπ, κάνει νέο γλυκογένεση, διότι δημιουργείται μία σιτία σε εισαγωγικά. Γίνεται η β' οξείδωση των λιπαρών οξέων κλπ και μέσω του κύκλου του Ράντλ και γίνεται... Αυτό όμως δεν θα πάρει περισσότερο χρόνο? Το έχει από πριν όμως. Ο ασθενής που κάνει τη δίαιτα έχει καταφέρει και έχει προνοήσει να γεμίσει τις αποθήκες σε γλυκογόνο, ούτως ώστε αν το χρειαστεί να έχει άμεση εφεδρεία για να δώσει. Και έχει γεμίσει ήδη τις αποθήκες του μέσω της νεογλυκογένεσης, παρά το ότι παίρνει λίγα.
Γι' αυτό δεν αφήνει, γι' αυτό υπάρχει και η νεογλυκογένεση και έχει αυτό το μηχανισμό. Πολύ ωραία ερώτηση και έξυπνη ερώτηση. Άλλος. Είπαμε ότι μόλις βγουν αυτά τα συμπτώματα και μόλις πέσει η γλυκόζη κάτω από 60 περίπου, ίσως και κάτω από 70, γίνονται κάποιες αυξήσεις ορμονών, της αδρεναλίνης, κυρίως και της νοραδρεναλίνης, της ακέτιλοχολίνης, δεν θα μπούμε σε αυτούς τους μηχανισμούς να μην σας μπερδέψω, και λόγω αύξησης αυτών των ορμονών δημιουργούνται κάποια συμπτώματα, τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Πριν τα συμπτώματα, να πούμε λίγο για την κατάταξη. Μάλλον των συμπτωμάτων. Έχουμε τα νευρογενή συμπτώματα. Αυτά τα λέγαμε παλιότερα, το ξέρω και οι περισσότεροι από εσάς, προειδοποιητικά συμπτώματα ή αδρενεργικά συμπτώματα. Έτσι τα λέγαμε. Λάθος τα λέγαμε, διότι δεν είναι μόνο αδρενεργικά, είναι και η νοραδρεναλίνη και πολλά συμπτώματα είναι ακετιλοχολίνη. Παραδείγματος, ο υδρότας είναι έκρηξη της ακετιλοχολίνης, η οποία γίνεται μέσω διέγερσης και αύξησης του συμπαθητικού μέσω της νοραδρεναλίνης. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέγονται νευρογενή συμπτώματα. Αυτά τα νευρογενή συμπτώματα είναι αυτά που ξέρετε. Ερωτήσεις εξετάσεων πολύ συχνά. Τίτλου ειδικότητας, παθολογίας, άγχος, νευρικότητα, παλμή, τρόμος, πείνα, εφίδρωση, οχρότητα, αίσθημα θερμότητας, έκκληση στη θάγχη. Είναι αυτό που σας είπα, βγάζουν τόσο αδρεναλίνη και αν ο άρρωστος έχει από κάτω στεφανία νόσο, κάνει ένα τεστ κοπόσης και μπορεί να εμφανιστεί στη θάγχη, να πάθει έμφραγμα, αριθμία, θάνατο. Ευνίδιο θάνατο. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως δεν είναι όλα μαζί ή δεν έρχονται όλα μαζί. Και κάθε ασθενής, προσέξτε, να πούμε και τα νευρογλυκογενικά και μετά θα πάμε εδώ. Όταν η γλυκόζη πέσει πιο χαμηλά, κοντά στα 50, σας είπα που ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σωστά, είναι τα νευρογλυκοπενικά συμπτώματα. Και είναι αυτά εδώ. Αδυναμία πνευματική συγκέντρωση. Δηλαδή, ο άρρωστος κάποιος διαβάζει, μελετάει, ένας φοιτητής και πηδάει σειρές. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Έχει μία σύγχυση. Έχει ένα αίσθημα ζάλης, ακαθόριστο. Ο άρρωστος λέει ζάλη. Ο γιατρός όταν μου λέει εμένα τι έχει ο άρρωστος ζάλι, πρέπει να φύγει από το θάλαμο. Τι θα πει ζάλι. Ή έχει ήλιγκο, ή έχει αμαύρωση, ή έχει αδυναμία να σταθεί. Ζάλι είναι, το λέει ο άρρωστος. Ή ο άρρωστος λέει έχω μια χαμνοσύνη εδώ, έχω ξέρω εγώ ένα στο στομάχι μου. Ο άρρωστος το αναφέρει ζάλι. Είναι μια αδυναμία ζάλι. Είναι μια θόλωση της οράσεως και στο λέει ζάλι. Μπορεί να έχει μούδιασμα γύρω από τη γλώσσα, να νιστάζει ενώ δεν έπρεπε, αισθάνεται κόπωση και αυτή την κόπωση πολλές φορές την αναφέρει ζάλι, μπερδεύεται στην ομιλία του, δεν βλέπει καλά, έχει θόλωση της όρασης και αυτό μπορεί να του λέει ζάλι, αλλαγή συμπεριφοράς, γίνεται επιθετικός όταν τα ζάχαρα πέσουν πολύ χαμηλά, μη συνεργάσιμος, του λέει ο σύζυγος της γυναίκας ή η γυναίκα στο σύζυγο ή η μαμά στο παιδί έχει υποκλικεμία, πάρει ζάχαρη, εγώ δεν έχω ζάχαρη, αρχίζει και μπαλώνουν μεταξύ τους κλπ. Και αν είναι μεγάλης ηλικίας άτομο που έχει αγγειακό νόσημα, το είδατε πολλές φορές αυτό στα επίγοντα, έρχεται με εικόνα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Δεξιά είναι η πληγία. Και μετράτε ένα ζάχαρο και έχει ζάχαρο 40. Δίνετε το ζάχαρο και άρρωστος ξυπνάει. Μπαίνει μέσα στην κλινική, το ανακαλύπτουμε πολλές φορές στην κλινική, διότι τα εργαστηριακά δεν τα παίρνουμε εκείνη τη στιγμή, τα παίρνουμε όταν έρχεται ο άρρωστος πάνω και μπορεί, αν είναι πολύ χαμηλό το ζάχαρο, να έχει αφασία. Αυτά σπάνια τα βλέπουμε σήμερα, κόμμα και σπασμούς. Και υπάρχουν και κάποια συμπτώματα τα οποία κατατάσσονται ως μη ειδικά, που είναι η ναυτία, η κόπωση και η κεφαλαλγία. Μερικοί τα κατατάσσαν παλιότερα την κόπωση στα νευρογλυπενικά συμπτώματα. Αυτά είναι τα νευρογενή και τα νευρογλυπενικά. Προσέξτε, συνήθως ο ασθενής δεν τα έχει όλα ή τα έχει μεικτά. Έχει και νευρογενή και νευρογλυκοπενικά. Διότι το ζάχαρό του είναι περίπου κοντά στο 50-55, μπερδεύονται. Κάθε ασθενής έχει τον δικό του πιθανός αστερισμό συμπτωμάτων που τον προειδοποιούν. Ένας μπορεί να έχει ως προειδοποιητικό σημείο αυτός στην υπογλυκημία του, την κόπωση, την αδυναμία συγκέντρωσης και αίσθημα παλμών.
Ο άλλος μπορεί να έχει την εφίδρωση, το μούδιασμα, το μυρμήγιασμα στα χείλη. Και ο άλλος μπορεί να σου λέει ότι, ξέρεις, πριν 3 χρόνια είχα ταχυπαλμία, είχα υδρότα, είχα πείνα, είχα λιγούρα, είχα αδυναμία και τώρα εξαφανίστηκαν αυτά όλα. Και όταν καταλαβαίνω την υπογλυκαιμία, όταν πλέον δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν μπορώ να περπατήσω, είμαι πολύ βαριά και πολλές φορές φτάνω στο σημείο να μην μπορώ να, ενώ δουλεύει ο εγκέφαλός του, να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω και θέλω βοήθεια. Ή και κάποιες φορές, μετά από χρόνια, ή και χωρίς πολλά χρόνια, μετά από έντονη θεραπεία, εντατική θεραπεία που θα δεις στη συνέχεια, ο ασθενής να έχει χάσει τα προειδοποιητικά του συμπτώματα και να εμφανίζει συμπτώματα όταν ο εγκέφαλός του δεν δουλεύει. Και γι' αυτό δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν τα έχει επίγνωση για να κάνει κάτι. Και κάνει αυτοματισμούς. Ενώ μπορεί να οδηγεί. Μπορεί, ξέρω εγώ, να περπατάει. Μπορεί να οδηγεί, αλλά αντί να πατήσει φρένο, πατάει γκάζι. Αντί να στρίψει δεξιά, στρίβει αριστερά. Διότι κάνει αυτοματισμούς. Αυτό είναι και μπορεί να έχει κάποια συμπτώματα. Δηλαδή, να είναι μουσχημα στον υδρότα. Δεν το αντιλαμβάνεται, διότι έχει ζάχαρο 35. Δεν δουλεύει ο εγκέφαλος. Μπορεί να έχει σφίξεις 110. Μπορεί να έχει συστολική υπέρταση 190, αν τον εξετάσει ο γιατρός. Αυτός έχει αυτό που λέμε severe, σοβαρή υπογλυκαιμία, που είναι ο φόβος του ασθενούς, διότι αν το πάθει μια φορά το παιδί, 2 θα πετάξει όλες τις αντλίες, αν το πάθει με αντλία, θα του λες εσύ μέτρησε το ζάχαρό σου, ρύθμισε το ζάχαρό σου. Αν δεν τον εκπαιδεύσει, δεν πρόκειται να ρυθμιστεί. Πρέπει να τον εκπαιδεύσει, τι είναι αυτό, για να μην το ξαναπάθει. Διότι φαντάζεστε τη μάνα που σηκώνεται το πρωί το παιδί και αντί να πάει στην τουαλέτα να κατουρίζει, να πηγαίνει στην κουζίνα να κατουράει. Γιατί έχει υπογλυκαιμία, σοβαρή υπογλυκαιμία που δεν την αντιλαμβάνεται. Τι αναστάτωση φέρνει. Άτε αυτή η μαμά τώρα να ρυθμίσει το ζάχαρο, να έχει γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρή, είναι 6,5 μέσω τιμή γλυκόζης ζαχάρων κάτω από 110. Αυτός είναι ο φραγμός της υπογλυκαιμίας και πρέπει να εκπαιδευτεί ο γιατρός πώς θα χρησιμοποιήσει τα ευέλικτα σχήματα και την τεχνολογία ούτως ώστε να πετυχαίνει αυτό που θέλουμε, που είναι η optimal ρύθμιση, με τις λιγότερες υπογλυκαιμίες και όχι ποτέ την εμφάνιση της σοβαρής υπογλυκαιμίας. Διότι αν την εμφανίσει και την εμφανίσει συχνά, έχασες τη ρύθμιση, δεν θα ρυθμιστεί ο άρρωστος. Αυτό λέγεται σοβαρή υπογλυκαιμία και θα δείτε στη συνέχεια, σας το είπα πριν, ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Σχηματικά, αυτά είναι μια πολύ ωραία έτσι σκιαγράφηση εικόνα, τα νευρογενή συμπτώματα, το τρεμούλιασμα, η ταχυπαλμία, η εφίδρωση, ο εκνευρισμός, η πείνα και το μυρμήγκιασμα, οι αιμοδίες. Αυτά είναι τα κλασικά συμπτώματα που πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν. Και εδώ είναι τα σοβαρότερα, τα νεογλουπνά. Δυσκολία στη σκέψη, δεν ξέρει πόσο κάνω 2 και 2. Πόσο έκανε 2 και 2. Δυσκολία στην ομιλία, λέει σαν κολώδη ομιλία, αλλά αντάλλο. Εξάψεις, παράξενη συμπεριφορά, αυτό που σας είπα. Και η έντονη κόπωση και αδυναμία. Τώρα, για τη συχνότητα που ρώτησε ο κύριος Πρόεδρος. Δέστε εδώ, το 10% των ίνσουλων θεραπευόμενων ασθενών, τύπου 1 και τύπου 2, εμφανίζει τουλάχιστον ένα υπογλυκαιμικό κόμμα ετησίως, παγκοσμίως. Το 25-30% των ίνσουλων ασθενών εμφανίζει μία σοβαρή υπογλυκαιμία ετησίως, αυτή που χρειάζεται βοήθεια άλλου ατόμου. Το 60% του διαβήτη τύπου 1 παρουσιάζει μια μέτρια υπογλυκαιμία ανά μήνα και το 10% εμφανίζει 10 ανά μήνα. Πάρα πολύ συχνή. Πιο συχνή στο διαβήτη τύπου 1, διότι σας είπα. Και εδώ, λίγο Σπύρο, και εδώ φανταστείτε λιγάκι ένα παιδάκι το οποίο παθαίνει σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε ηλικία 10 χρονών, το οποίο σύμφωνα με τα δεδομένα που μας είπε ο κ. Μπακατσέλος θα πάθει μία υπογλυκαιμία έστω το μήνα, μία σοβαρή ετησίως και θα πρέπει να ζήσει, ας πούμε, 70 χρόνια. Πόσες χιλιάδες επεισόδια υπογλυκαιμίας είναι. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν στη μικρή ηλικία αυτά τα επεισόδια της σοβαρής υπογλυκαιμίας, μιλάμε για ηλικία κάτω από 8-6 χρονών, και αν είναι λίγο παρατεταμένα, τι επιπτώσεις έχει και φαίνεται να έχει επιπτώσεις στη διαμόρφωση του μετέπειτα χαρακτήρα
και στη νοητική ικανότητα του παιδιού. Τώρα, δέστε εδώ από διάφορες μελέτες που έγιναν, είναι ένα συνοθήλευμα μελετών, ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα. Σπύρο, πέρασατε λίγο γρήγορα. Ναι, αυτό που σας έλεγα, αστερισμός, περνάω γρήγορα. Δέστε ο υδρότας, είναι στο 84%, μπορεί να είναι και στο 47%. Δέστε το αίσθημα παλμών, μπορεί να είναι 8% των ασθενών να το εμφανίζει, μπορεί να είναι και το 62%. Δηλαδή, αυτά που ξέραμε έχουν αλλάξει λίγο. Εδώ δέστε, αυτό το νευρογλυκοπαινικό σύμπτωμα πόσο συχνό είναι, 75% όσο και η ταχυπαλμία. Πάση περιπτώσει, τα συμπτώματα σε κάθε ασθενή και πάμε σε ένα σοβαρό φαινόμενο στην νυχτερινή υπογλυκαιμία. Και γιατί είναι σοβαρό αυτό, διότι γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο ασθενής την ημέρα έχει το alert, μπορεί να αντιληφθεί την ταχυπαλμία του, μπορεί να αντιληφθεί το λίγο υδρότα του, μπορεί να αντιληφθεί τη λίγο πείνα, λίγο το μούδισμα. Τη νύχτα αυτά δεν τα αντιλαμβάνεται για να σηκωθεί να πάει να ρυθμίσει το δρόμο. Και έτσι μένει έρημο τον δικό του αντιρροπιστικών μηχανισμών. Δηλαδή, όταν το ζάχαρο πέσει κάτω από 58, κάτω από 50, για να αρχίσει να αντιρροπεί, αρχίζει βέβαια πιο πάνω, αλλά η αντιρρόπηση θα γίνει όταν το ζάχαρο πέσει κάτω από το 70. Και επομένως, η νυχτερινή υπογλυκαιμία είναι πάρα πολύ σοβαρή για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι αυτός, που βγαίνει σιγά-σιγά και γίνεται κόκκινος. Γιατί συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή. Ούτε από τον ασθενή, αλλά ούτε από τον γιατρό. Και έρχεται ο ασθενής συχνά το πρωί με ζάχαρο 300 και το λέει πόσες ινσουλίνες κάνεις, τι μονάδες κάνεις το βράδυ βασική ινσουλίνη. 35 γιατρέ, κάντε 40. Αυτό όσοι θα έρθετε αύριο που έχουμε το φροντιστήριο για την Αντλία θα το δείτε χαρακτηριστικά. Κάντε 40. Ο ασθενής μετά από 3 μέρες ξαναπαθαίνει αυτό. Δέστε. Οι ασθενείς συνήθως αναφέρουν πότε. Οι περισσότεροι, το 90%, όταν ο γιατρός το εκμιεύσει. Όταν ο γιατρός είναι υποψιασμένος και το ρωτήσει. Γι' αυτό ένας διαβητικός ασθενής όταν έρχεται στο ιατρείο μας για να τον εξετάσουμε, για να πούμε ότι τον εξετάσαμε μέτρια, χρειάζεται το ελάχιστον 50 λεπτά. Να τον ακούσεις, να συζητήσεις, να κάνεις. Και για να συνταγογραφήσεις μία ώρα. Ποια είναι αυτά τα ιατρία που βλέπουν σε 4 ώρες 5 αρρώστους. Όλοι βλέπουμε 40 αρρώστους, 30 αρρώστους, 20 αρρώστους. Κανένας δεν βλέπει. Ή βλέπουμε κάποια περιστατικά βέβαια, τα οποία πρέπει να τα δούμε, διότι τα άλλα είναι εύκολα. Επομένως, αυτά τα εύκολα μπορεί να τα δει και ένας GP, μπορεί να τα δει και ένας γενικός γιατρός και να έρχονται σε εμάς πιο αργά για να έχουμε το χρόνο εμείς να ασχοληθούμε πραγματικά με το πρόβλημα του διαβήτη. Η άποψή μου είναι αυτή, η άποψη της πολιτείας δεν είναι αυτή και δυστυχώς και δεν είναι και η άποψη των γιατρών. Αυτό είναι. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα στο διαβήτη. Το πρόβλημα είναι η υπογλυκαιμία και το πρόβλημα στον τύπο 2 είναι η καρδιαγγειακή νόσος. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα. Δεν υπάρχουν. Να έρθουμε και σε αυτό, Σπύρο, στην καρδιαγγειακή νόσο. Ορίστε. Να έρθουμε και σε αυτό λίγο. Θα πάμε. Καρδιαγγειακή νόσο, ναι, λίγο πέρασε τα λοιπόν, φέντα, τι έχει ο άρρωστος, πρέπει να το ρωτήσουμε. Ανήσυχο ύπνο και εφιάλτες. Πρωινή κεφαλαλγία. Αίσθημα κόπωσης όταν ξυπνάει, κουρασμένος, ενώ δεν έπρεπε. Νιστάζει. Μούσκεμα στον υδρότα τα ισόρροχά του, κυρίως ο σβέρκος και το μαξιλάρι. Και αν αυτό το εκμεύσουμε και γίνεται συχνά, λέμε στον άρρωστο, ξέρεις τι, παθαίνεις υπογλυκαιμία στον ύπνο σου. Πρέπει να μειώσεις τη βασική ινσουλίνη ή να αλλάξει ο γιατρός την ινσουλίνη και να χρησιμοποιήσει εκείνη την ινσουλίνη που κάνει τις λιγότερες πιθανόν υπογλυκαιμίες. Δεν είναι όλες οι ινσουλίνες ίδιες, οι καινούριες με τις παλιότερες, ακόμα καμιά φορά και οι καινούριες. Και αν παθαίνει παρά τα αυτά συχνά, ο άρρωστος τι μέτρα πρέπει να πάρει, διότι πρέπει αυτό να αποφευχθεί. Θα το δείτε στη συνέχεια γιατί. Πρέπει πριν να κοιμηθεί να μετράει το ζάχαρό του και αν το ζάχαρο είναι κάτω από 110, δεν είμαστε πολύ αυστηροί σε προύπνο, παλιότερα λέγαμε 130, τότε ο άρρωστος πρέπει να φάει επιπλέον από αυτό που έχει να φάει ένα υδατανθρακούχο γεύμα, το οποίο είναι
Δυστυχώς αυτό είναι 20 γραμμάρια ψωμί, κυρία Γιαννουλάκη, αυτό είναι το ισοδύναμά του και όχι τα 30 που λένε οι Αμερικάνοι 30 γραμμάρια. Τα 30 είναι δύσκολο, τα 30, 60, 90, τα 20, 40 κλπ. Είναι εύκολο. Μία φρυγανιά που τρώει ο άρρωστος είναι 10 γραμμάρια. Είναι ένα ισοδύναμο, λέτε. Άρα ένα ισοδύναμο φρυγανιά είναι 20 γραμμάρια ψωμί. Αλλιώς ο άρρωστος πρέπει να φάει μια μισή φρυγανιά για να πει ένα ισοδύναμο 30 γραμμάρια. Σπάσε τη φρυγανιά στα δύο ακριβώς στη μέση. Δεν σπάει. Άρα 20 γραμμάρια. Αυτό είναι πιο πρακτικό. Αυτό ξέραμε και αυτό ήρθε εξωγενώς και έγινε 30. Ό,τι βλέπαμε, Παπα-Νικολάου, ιστορίες κλπ. Το μεταφέρουμε και εδώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. 20 γραμμάρια ψωμί και ένα ποτήρι γάλα για να μην πάθει στον ύπνο του υπογλυκαιμία. Και δέστε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η πλειοψηφία, το 58% των υπογλυκαιμιών επεισοδίων στη μελέτη συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και οι ασθενείς δεν αναφέρουν τα συμπτώματα που έχουν βιώσει. Και αν ο ασθενής πάθει υπογλυκαιμία στον ύπνο, δέστε τι κάνει. Κάνει αυτό ο ασθενής, ανέφεραν την προσαρμογή της δόσης βασικής ινσουλίνης ή τη διατήρηση γλυκόζης του αίματος σε υψηλότερα επίπεδα από το κατάλληλο, προκειμένου να αποφύγουν την υπογλυκαιμία. Και εάν παθαίνουν υπογλυκαιμία, το 24% σταματάει μία δόση, την καταργεί, το 26% την κάνει σε λάθος χρόνο και ένα 14% μειώνει τη δόση, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι φταίει αυτό. Και όταν χάσει κάποιος δύο ενέσεις βασικής ινσουλίνης την εβδομάδα, δέστε τι παθαίνει. Αύξηση της γλυκοζωμένης αιμοσφαιρίσης 0,3%. Και δέστε εδώ η συνεχής καταγραφή που έχουμε στο τέλος, να πούμε, γλυκόζης, το CGM, έδειξε ότι η αδιάγνωστη ασυμπτωματική υπογλυκαιμία είναι συχνή στο 63% των διαβήτη τύπου 1 και στο 47% τύπου 2 είχαν υπογλυκαιμικά επεισόδια και δεν το ξέρανε. Δεν είχαν υπογλυκαιμικά επεισόδια, Σπύρο. Αυτό ήταν ότι είχαν ζάχαρο κάτω από 70. Ναι, είχαν υπογλυκαιμία. Είναι το ζάχαρο κάτω από 70. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη, όπως είπες και εσύ, ότι είναι υπογλυκαιμία. Είχαν πάντως επίπεδα κάτω από 70. Ήταν επίπεδα τα οποία είτε τα χαρακτηρίζουμε alert hypoglycemia, είτε κλινική, είτε βιοχημική υπογλυκαιμία. Και δέστε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν πάθει κάποιος ένα επεισόδιο, το ναδύρ συνήθως της γλυκόζης είναι στα 50, συν πλην 9. Και το kind of regulation είναι αυτό. Ξεκινάει από το 0 και σε 30 λεπτά επανέρχεται μόνο του. Βλέπετε, πέφτει εδώ στο 0 και στα 30 λεπτά ανεβαίνει μόνο του. Και να μην το αντιληφθεί ο οργανός αν είναι ήπια υπογλυκαιμία και δεν έχει έντονη υπερινσουλινημία. Διότι γίνεται ένας αγώνας μεταξύ γλυκόζης και επίπεδα των ινσουλίνης. Και πόσο κρατάει ινσουλίνη και ποια μορφή ινσουλίνης. Αν πάθει κατά τη διάρκεια της νύχτας, δέστε τι γίνεται. Παθαίνει ένα επεισόδιο το οποίο έρχεται εδώ, το οποίο είναι ήπιο, προσπαθεί ο οργανισμός το αντιρροπία, όχι όμως πλήρως, και μετά από λίγο παθαίνει ένα δεύτερο σοβαρό επεισόδιο το οποίο έρχεται εδώ. Το ναδύρ στο 34 και εδώ αρχίζει η αντιρρόπηση, η αυτόματη αντιρρόπηση. Διότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το κεντρικό νευρικό σύστημα γενικώς, κατά τη διάρκεια της νύχτας κοιμάται. Ενώ την ημέρα είναι ξύπνιο. Σας το λέω έτσι απλά. Δεν είναι τόσο απλά. Και για να αντιρροπήσει, να επανέλθει εδώ, αλλά όχι εδώ πάνω ποτέ, λέστε εδώ επανέρχεται και παραπάνω από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει, κάνει αντιρροπιστική υπογλυκαιμία και για να επανέλθει, δέστε πόσο κάνει, 70 λεπτά. Δέστε πόσο σοβαρή είναι η νυχτερινή υπογλυκαιμία. Και από 34 υπογλυκαιμικά επεισόδια τα οποία εντοπίστηκαν με αυτό, 3 ήταν συμπτωματικά μόνο. Είναι αυτό που είπε, ελάτε λίγο λοιπόν, τώρα πίσω. Για να πάμε λίγο στον καρδιακιακό κίνδυνο για τον οποίο τόσα μας είπες. Σοβαρή υπογλυκαιμία και καρδιακιακός κίνδυνος. Πού είμαστε? Υπάρχει εδώ και μία μελέτη. Εδώ, στο 13. Ναι, υπάρχει μία μελέτη γνωστή σε όλους με την προσεγκληταζόνη που έλεγε η καλή γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου λόγω υπογλυκαιμικών επεισοδίων οφειλωμένων στην ευρωπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Και ερχόμαστε να δούμε τη μελέτη. Καταρχήν,
θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν ακούτε διάφορες μελέτες ότι μια στατιστική συσχέτιση, δεν είναι πάντοτε αιτιολογική. Δεν σημαίνει ότι οι υπογλυκαιμίες έφταιγαν για τους θανάτους. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε ανάλυση της μελέτης και τι βρέθηκε? Ότι μόνο 3 επεισόδια από αυτά τα περιβόητα επεισόδια υπογλυκαιμίας ήταν βεβαιωμένα. 3 μόνο από τα τόσα τα οποία αναφέρθηκαν. Γιατί οι ασθενείς μπορεί να ανέφεραν άλλα συμπτώματα τα οποία ενδεχομένως δεν ήταν υπογλυκαιμία. Και ακούμε τόσα υπογλυκαιμία και καρδιαγιακός κίνδυνος. Και ρωτάω, Σπύρο, εσύ μας είπες ότι η αδρεναλίνη είναι χαμηλή. Τι φταίει και θα πεθάνουν οι ασθενείς? Ναι. Η αδρεναλίνη είναι χαμηλή σε αυτούς που έχουν το ελαττωματικό αντιρροπιστικό σύστημα. Σε αυτούς που δεν έχουν, διότι δεν έχουν όλοι, ένα ποσοστό έχει ελαττωματικό, έχουν αδρεναλίνη κανονική. Οκ. Γλυκαγόνη δεν έχουν, ο τύπο 1. Ο τύπο 2, αν δεν έχει πολλά χρόνια, έχει γλυκαγόνη. Όμως, αυτό το οποίο συσχετίστηκε με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο δεν είναι γενικώς η υπογλυκαιμία. Τα σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας, τα οποία σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας σημαίνει ότι έχει ζάχαρο χαμηλό, κάτω από 50, κατά μέσο όρο, και δεν έχει συμπτώματα ή δεν τα αντιλαμβάνεσαι να αντιμετωπίσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε υπογλυκαιμία, περισσότερο από την καθαρία της νύχτας. Επομένως, έστω και αυτά τα μικρά επίπεδα αδρεναλίνης που βγαίνουν είναι παρατεταμένα και όσο πέφτει αυτά ανεβαίνουν, μπορεί να μην γίνονται 2.000 στο φυσιολογικό άτομο που θα είχε, σε αυτόν που έχει σιβήρ, όταν το ζάχαρο φτάσει 30, θα γίνουν 900. Τα 900 είναι πολύ παραπάνω από αυτά που βγαίνουν από ένα τεστ κοπόσεως. Και δέστε εδώ μία συσχέτιση, βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Ζητάγγελος είναι πολύ σωστό, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο θάνατος οφείλεται σε υπογλυκαιμία αν δεν την διαπιστώσουμε και αν δεν είμαστε από πάνω να τη δούμε. Γιατί? Υποψιαζόμαστε. Από μελέτες βλέπουμε πώς αντιρρούμε και λέμε ότι πιθανόν. Να τον κάνουμε νεκροτομή. Τι θα δείξει? Θα δείξει μία βλάβη στον εγκέφαλο, ότι δείχνει μία ανακοπή. Μία παρατεταμένη υπόταση που δεν έφτασε και πέθανε λόγω εμφράγματος, μία εκτεταμένη υποξεμία, ένα είδημα. Διότι το κύτταρο χρειάζεται 3 πράγματα του εγκεφάλου για να ζήσει. Τι? Οξυγόνο, γλυκόζη. Όσο απαραίτητο είναι το οξυγόνο, σχεδόν είναι και η γλυκόζη, και πίεση, πομόνα, παροχή νερού. Έχει νερό, έχει οξυγόνο, δεν έχει γλυκόζη. Και επειδή έχει την αντρόπιση, και πες, θα πεθάνει. Τι έκανε? Σαν να έκανε μια υποξία. Και επομένως δεν υπάρχουν παθολογοανατομικά ή και μικροσκοπικά, ακόμα και με ηλεκτρονικό τέτοιο, για να πεις ότι ο άρρωστος αυτός πέθανε από υπογλυκαιμία και να πεις να βάλεις τη σφραγίδα. Την υποψιάζεσαι. Και γι' αυτό λίγα είναι τα επεισόδια τα οποία είναι διαπιστωμένη υπογλυκαιμία και ο άρρωστος πέθανε. Μπορεί να πάθει μια σοβαρή υπογλυκαιμία, να πάει στο νοσοκομείο, να είναι σε κόμμα ή να έχει πολλές ώρες νόημα και την ώρα που ο γιατρός προσπαθεί να τον ανατάξει κλπ. Να κάνει ένα κουπί. Εσείς κύριε Μπακατσέλο, είστε πόσα χρόνια διευθυντής? Από τα 44 μου χρόνια. Πόσα? Από τα 44 μου χρόνια. Πόσα χρόνια περίπου? Αρκετά χρόνια. Είμαι, πες τα 18 χρόνια περίπου. Διευθυντής. Και επιμελητής, αλλά πόσα, τέλος πάντων, ως... άλλα 10 χρόνια. Συνολική ιατρική εμπειρία. 30 χρόνια. Πόσους θανάτους έχετε δει από την? Δεν είδα κανέναν διαπιστωμένο θάνατο. Δεν έχω δει κανέναν εγώ. Δεν έχω δει κανέναν. Και μάλιστα εγώ που έχω κάνει το διδακτορικό μου πάνω στην υπογλυκαιμία. Προκαλούσα υπογλυκαιμία στους ασθενείς για να δω αυτούς που έχουν σοβαρή υπογλυκαιμία. Ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Τότε λέγαμε έλλειψη προειδοποιητικών αδρεναλινικών. Και τους κάναμε υπογλυκαιμία step-to-step, αυτό το υπογλυκαιμικό κλάμπ. Και φτάναμε ζάχαρο μέχρι 20. Και είχαμε
ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. Θάνατο δεν είδαμε, δεν επιτρεπόταν να αφήσουμε, αλλά τι βλέπαμε. Βλέπουμε ότι ο άρρωστος έριχνε το κάλιο συχνά, έκανε υποκαλεμία, έκανε ταχυκαρδίες, έκανε έκτακτες συστολές κοιλιακές, έκανε διδυμίες. Κάποιοι... Ορίστε. Όχι, όχι, δεν έκανε. Δεν έκανε. Σπασμούς δεν έκανε, διότι μόλις το ζάχαρο έπεφτε, υπήρχαν άρρωστοι που είχαν σιβήρχα υπογλασίμα και φτάναν ζάχαρο 28 και δεν είχαν. Αυτοί για να κάνουν σπασμούς πρέπει να πέσει το 15. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά είναι πολύ εύκολα οι σπασμοί. Τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολα. Εγώ δεν έχω δει θάνατο. Όμως υπάρχουν διαπιστωμένοι θάνατοι που αναφέρονται που οφείλονται σε υπογλυκαιμία. Σε μελέτες τώρα που έγιναν για άλλο σκοπό, όπως είναι εδώ στο New England στη μελέτη Advance, μια πολύ καλή μελέτη στο διαβήτη τύπο 2, αυτός δεν ήταν ο στόχος βέβαια, βρέθηκε ότι τα άτομα τα οποία στο ιστορικό τους είχαν συχνά επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας, είχαν πιο συχνά καρδιαγγειακό θάνατο στα χρόνια που τους παρακολουθούσαν. Δέστε εδώ. Σοβαρή υπογλυκαιμία. Κύρια καρδιαγγειακά συμβάματα 33. 5,9%. Σε αυτοί που δεν είχαν υπογλυκαιμία 2,2%. 4 φορές αυξημένος στο hazard ratio. Μικροαγγειακές επιπλοκές. Επίσης αυξημένος ο κίνδυνος. Θάνατος από οποιοδήποτε αιτία, αυξημένος, δέστε λίγο γιατί. Διότι αυτός που παθαίνει υπογλυκαιμία, θα το δούμε στη συνέχεια αν μας δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος, δεν είναι σοβαρή υπογλυκαιμία, έχει και άλλα πολλές φορές από κάτω παθολογικά υποστρώματα και κυρίως έχει πιο συχνά την ευρωπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος που συσχετίζεται, αλλά δεν είναι απόλυτη, αυτό ψάξαμε εμείς στο διδακτορικό μου. Αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής υποκλικαιμίας, αλλά δεν είναι ικανός και αναγκαίος προδιαθετικός παράγοντας και γι' αυτό έχουν θάνατο από οποιοδήποτε καρδιαγγειακή νόσο πάλι. Δηλαδή αυτοί που είχαν σοβαρό επεισόδια υποκλικαιμίας στο ιστορικό τους είχαν αυξημένο γενικός καρδιαγγειακό κίνδυνο, διότι αυτά τα άτομα έχουν και άλλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η σχέση. Και δέστε εδώ, είναι μια μελέτη πρόσφατη με μια καινούργια ινσουλίνη η οποία κάνει λίγες υπογλυκαιμίες, λιγότερες υπογλυκαιμίες, οι δύο καινούργιες ινσουλίνες, μάλλον είναι λίγο πολύ παρόμοιες όσον αφορά τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας, έτσι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχουν μικροδιαφορές, δεν είναι το θέμα μας. Η οποία, αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε να συγκρίνει την παλιότερη ινσουλίνη, την γλαρζινική, με την καινούργια, για να δουν αν έχει την ίδια καρδιαγγειακή ασφάλεια, δηλαδή δεν αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου, διότι είχε γίνει με την πρώτη μελέτη, η μελέτη, πώς λεγόταν η μελέτη με την Glargine, με τη μελέτη Origin, μελέτη Origin, ναι, που βρέθηκε ότι δεν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και ήθελα να το συγκρίνουν και αν είναι, δεν αυξάνει. Και δεν τον αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Είχε όμως την ίδια αποτελεσματικότητα. Όμως είχε λιγότερες υπογλυκαιμίες κατά τη διάρκεια της μελέτης, εν σχέση με την γλαρτζινική κλασική, αυτή που ξέρετε λάντος, όχι με την καινούρια γλαρτζινική, αυτή που ξέρετε τον Τζέο. Με αυτή συγκρίθηκε. Και βρέθηκε ότι είχε λιγότερες υπογλυκαιμίες. Και βρέθηκε ότι τα άτομα τα οποία είχαν λιγότερες σοβαρές υπογλυκαιμίες, δέστε, οι επιπλοκές πώς συσχετίστηκαν με την υπογλυκαιμία. Συνολική θνησιμότητα 80%. Αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα 20%. Σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια 30%. Συσχετίστηκε με αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Χωρίς αυτό άμεσα να λέει αίτιο αποτέλεσμα που είπε ο κ. Ζητάγγελος και είναι σωστό. Υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική. Που λέει ότι αυτά τα άτομα τα οποία έχουν σοβαρά επεισόδια, που έχουν συχνά επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας, alert ο γιατρός. Για να μην το παθαίνουν. Διότι είναι σε αυξημένο κίνδυνο. Και κλείνει. Λοιπόν, η υπογλυκαιμία και ιδιαίτερα τα σοβαρά συμβάντα έχει συνδεθεί με δυσμενή καρδιαγγειακά συμβάματα σε άτομα με διαβήτη. Αυτό πρέπει να σας μείνει στο μυαλό και
πέρα από τα άλλα προβλήματα που δημιουργεί, έχει και αυτό. Και αν το άτομο εκεί είναι και αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, και μην ξεχνάτε σήμερα ο διαβήτης. Γιατί δεν ακούγεται? Και επομένως έχουν και αυτοί καρδιαγγειακή νόσο. Δεν είμαστε παιδίατροι που βλέπουμε τα παιδάκια μέχρι 14 χρονών. Βλέπουμε τύπο 1 που είναι 70 χρονών. Βλέπουμε τύπο 1 που είναι 60 χρονών, 65 χρονών. Και αυτοί έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Και έτσι νομίζω ότι... Ναι, κλείνουμε εδώ. Γύρισα. Δεν μ' άφησες του τέτοιου, Σπύρο. Ορίστε. Έχετε κάποια απορία, ερώτηση πριν συνεχίσει ο κύριος Διδάγγελος? Κάτι που δεν είναι στο μυαλό σας ξεκάθαρο. Θα σας μείνει κάτι, ότι πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά τους μηχανισμούς αντιρρόπησης υπογλυκαιμίας και πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θεραπευτικά σχήματα, τι προκαλούν, και να χρησιμοποιούνται εκείνα τα θεραπευτικά σχήματα, εκείνες τις έξυπνες λύσεις ίνσουλινοθεραπείας που ο ασθενής να μην έχει συχνά επεισόδια υπογλυκαιμίας, διότι αυτό οδηγεί τα συχνά επεισόδια σε σοβαρή υπογλυκαιμία. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε. Αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας. Και αυτό που θα πρέπει να τονίσω εγώ, γιατί εγώ είδα έναν θάνατο από υπογλυκαιμία και συνέβη σε έναν παππού 85 χρονών, ο οποίος τότε έπαιρνε, για όσους τα θυμούνται, 12 νταοπάρ. Για όσους θυμούνται και τα φάρμακα, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή ο φαύλος κύκλος έκλεισε, ο παππούς ήταν με 400 βέβαια ζάχαρο, αλλά κάποια στιγμή ανέπτυξε νεφρική ανεπάρκεια. Και εκεί θα σας έρθει, και το τονίζω και το ξανατονίζω, η φοβερή και τρομερή υπογλυκαιμία. Για αυτούς τους λόγους που λέγονται στη διαφάνεια. Και φυσικά ο παππούς κατέληξε. Θα πρέπει να θυμόμαστε. Η υπογλυκαιμία δεν είναι συχνή στους σακαρώδεις διαβήτη τύπου 2. Ποτέ δεν πρέπει να παίρνουν τα χάπια και να μένουν νηστικοί. Να μετράνε πάντοτε το ζάχαρο προτού κάνουν οποιαδήποτε αντιμετώπιση και ψάχνουμε πάντοτε για την αιτία. Διορθώνουμε πάντοτε με ζάχαρη ή γλυκόζη. Τους λέμε να έχουν και εκτός σπιτιού, γιατί το συνηθισμένο σενάριο είναι να τον ρωτάμε, έρχεται στο ιατρείο, έχει ζάχαρη μαζί σου? Όχι, λέει, δεν έχω. Πού την έχεις? Την έχω στο αυτοκίνητο. Πού είναι το αυτοκίνητο? Στην πλατεία. Πού είναι η πλατεία? Είναι 5 χιλιόμετρα μακριά η πλατεία. Και λοιπόν, αν πάθει υπογλυκαιμία και αρχίσει και ψάχνει τώρα πού είναι το αυτοκίνητο. Θα την έχει δίπλα στο κρεβάτι τη νύχτα, γιατί όπως ακούσατε η νυχτερινή υπογλυκαιμία είναι αρκετά σοβαρή και μας έτυχε επεισόδιο, έπαθε άλλη υπογλυκαιμία, σηκώθηκε να πάει στην κουζίνα να βρει τη ζάχαρη και έπαθε υποσκλήριδο αιμάτωμα. Και το τελευταίο, αλκοόλ και διαβήτης, αλκοόλ και διαβήτης, ιδιαίτερα μπορεί να σημαίνει μια βαριά υπογλυκαιμία. Υποχρέωση δική σας είναι να ρωτάτε πάντοτε τον ασθενή όταν έρχεται στο ιατρείο για τα επεισόδια υπογλυκαιμίας, να αναφέρονται στο ιστορικό μαζί με τις άλλες επιπλοκές του διαβήτη, γιατί όπως είδατε έχει ιδιαίτερη σημασία. Για σοβαρή υπογλυκαιμία γίνεται πάντοτε εισαγωγή του ασθενού στο νοσοκομείο, γιατί θα είναι παρατεταμένη και η θεραπευτική δόση της γλυκόζης είναι συγκεκριμένη. Δεν υπερθεραπεύουμε την υπογλυκαιμία. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζει ο κ. Μπακατζέλος.